Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στο παραδοσιακό άναμα όπως κάθε χρόνο της φωτιάς στα Τσίρι Τσίρι Βάρβαρα, στο πανάρχαιο αυτό έθιμο, εδώ στην καρδιά, στο κέντρο του Αμυντέου, να ανάψουμε μαζί τη φωτιά, να ξεκινήσει ο χειμώνας, να ξεκινήσουν οι γιορτές, να ζεσταθούμε στη φωτιά, να ζεσταθούν οι καρδιές μας δίπλα στη φωτιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε. Να ευχαριστήσουμε περισσότερο από όλα τους συλλόγους που είναι εδώ κοντά μας και έχουν προσφέρει όλα αυτά τα υπέροχα εδέσματα που μπορείτε να γευτείτε. Τους συλλόγους Ελπίδες Αμυντέου, το Handball, τον Σύλλογο Τριτέκνων του Δήμου Αμυντέου, την Εύξηνο Λέσχη Φιλότα, το Σύλλογο Γυναικών του Αμυντέου, το Δήμο Αμυντέου φυσικά. Να ευχαριστήσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία το Λεμαΐδας που είναι εδώ απόψε για πανενδεχόμενο. Σας καλούμε όλους εσάς να διασκεδάσετε εδώ μαζί μας. Θα παρακαλέσω σε λίγο τον διοικητή της πυροσβεστικής να μας βοηθήσει με το άναμα της φωτιάς. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Και να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, τον Γιώργο τον Τρυφωνόπουλο, να απευθύνει σε όλους σας ένα χαιρετισμό. Καλή διασκέδαση και χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στο πατροπαράδοτο έθιμο Τσίρι Τσίρι Βάρβαρα στο Αμύνδεο, όπου κάθε χρόνο αναβιώνει έτσι και φέτος και σηματοδοτεί την έλευση του χειμώνα. Και ο κόσμος γύρω-γύρω από τη φωτιά μαζεύεται για να αναθερμαθούν οι καρδιές του και να απορρεθούμε έτσι το χειμώνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών, την αστυνομία και τον στρατό για την συμβολή σήμερα εδώ στην εκδήλωσή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους είστε εδώ πέρα, να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση, καλό χειμώνα, καλές γιορτές να έχουμε και με το καλό να αποδεχτούμε και τον καινούργιο χρόνο. Υγεία πάνω απ' όλα και να περάσουμε καλά. Άρε πάμε Γιάννη, χρόνια πολλά!
σύλλογοι, η Φασολάδα που ετοιμάζει ο Δήμος μέσα σε μια φαντασία χρωμάτων αλλά και διασκέδασης. Είναι ένα έτοιμο το οποίο ιστορικά δένει με το κάψιμο της Αγίας Βαρβάρας και το οποίο κρατάει τις ρίζες του για πάνω από 100 χρόνια εδώ στα Νίκο. Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι είναι πολλοί από όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και από μακριά, να περάσουμε ευχάριστα μέσα στις πολύ καλές συνέργειες.